Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς επανάληψη ναι, δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα έξω από το ότι είναι μία από τις επιλογές μας που δικαιώθηκε απόλυτα καθώς από την ημέρα που ανέβηκε μέχρι και που κατέβηκε το Ιαρός Γιατσινιώτης ήταν σε συνεχή sold out, κάτι που μας έδωσε την ευκαιρία να επαναλάβουμε και φέτος από τις 10 του μηνός την Αρρώστια της Νιώτης και για 1,5 περίπου μήνα στο Υπερό την παράσταση αυτή θα διαδεχθεί η προδοσία του Πίντερ. Θεωρώ πως αυτός ο σχεδιασμός το να ανεβαίνουν μοντέρνοι συγγραφείς, εν πάση περιπτώσει η εναλλακτική μας πρόταση, η πειραματική μας πρόταση στο Υπερό δικαιώθηκε απόλυτα και με την Αρρώστια της Νιώτης και με το τίμημα του Μίλλερ και με το αρχικό του Ντεβός του Ντεμπραγιάζ. Και σε αυτή τη γραμμή θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Τώρα, το πού θα ταξιδέψει μετά η Αρρώστια της Νιώτης είναι μέσα στις σκέψεις μας, γιατί έχει ζητηθεί και από την Αθήνα, έχει ζητηθεί και από αλλού. Μένει να δούμε πώς οι συνάδελφοι θα μπορέσουν να είναι και σε μία και σε δύο διανομές παράλληλα. Αυτό δεν γίνεται, δεν το ξέρετε, αλλά πώς τέλος πάντων ο προγραμματισμός μας θα μας επιτρέψει στο να κατέβει η Αρρώστια της Νιώτης και στην Αθήνα. Ο μήνας Μάιος έδειξε ότι φάνηκε μάλλον σαν να κερδίσαμε κάποιο στοίχημα. Δίνουμε την ευκαιρία σε όσους δεν κατάφεραν το Μάιο να μας παρακολουθήσουν από τώρα και στο εξής. Σας περιμένουμε. Κύριος Χατζηδάκης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την επανάληψη. Εγώ θέλω να πω για αυτή τη δουλειά προσωπικά ότι όταν ξεκινήσαμε τις πρόβες με την κυρία Ζούνη, μπήκα αλλιώς σαν καλλιτέχνης και έφυγα αλλιώς. Ήταν μεγάλη εμπειρία και το κρατικό που εμπιστεύτηκε 7 νέους αυτό το έργο που είναι υψηλών απαιτήσεων, νομίζω. Και η ανταπόκριση με το κοινό ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Κάθε μέρα και μια άλλη εμπειρία. Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε. Ποιος είναι η κυρία στην ομιλία. Καλημέρα από μένα. Όντως ο μήνας Μάιος έγινε η μαρτύριος της αρρώστιας, το οποίο βέβαια μην ήταν ολοκλήρωτο από την άποψή μου, οπότε και είπαμε να το ολοκληρώσουμε. Αυτή τη φορά λίγο πιο άγρια. Όχι, δεν είπατε, είπα. Ναι, είμαστε λίγο πιο. Η βερσιόν δεύτερη μα τέλο πάντων είναι λίγο πιο άγρια από την πρώτη. Που καλύπτει αυτό. Εντάξει, όχι, δεν βγάζουμε. Μην υπόσχεσαι άλλα. Μην υπόσχεσαι άλλε μελανιέ. Ναι, αλλά στέλνουμε κάθε μέρα στι 9. Οπότε σα περιμένουμε και πάλι. Κυρία Καρτάνου. Καλημέρα. Δεν έχω να πω κάτι καινούργιο. Απλώς να συμπληρώσω. Ότι ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για όλη αυτή τη συνεργασία και χαίρομαι πάρα πολύ επίσης που πηγαίνουμε δεύτερη χρονιά. Θα μπορούσα να πω ξανά για τη διαδρομή όλη αυτή που περάσαμε πέρυσι με τις πρόβες κτλ. Που ήταν πραγματικά σπουδή για κάθε ηθοποιό. Και εκεί που νομίζαμε ότι εντάξει, μέχρι εκεί ότι δώσαμε, βλέπουμε φέτος ότι πάει και παρακάτω. Ο κάθε ρόλος δηλαδή έχει κάνει τουλάχιστον 2 βήματα μπροστά. Οπότε σας περιμένουμε ξανά φέτος. Μιχάλη, στις 2 πρώτες. Καλημέρα σας από μένα. Καταλήφθηκα. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για πέρσι, γιατί συνειδητοποιήσαμε μέσα στο καλοκαίρι ότι παίξαμε σε μια αίθουσα γεμάτη 7 νέοι ηθοποιοί και ήταν πολύ όμορφο αυτό. Και θα ήθελα να σας πω ότι φέτος το έργο μας είναι ακόμα πιο όριμο και είναι ζωντανό παράδειγμα ότι το θέατρο είναι αληθινός οργανισμός ζωντανός και ότι κάθε μέρα ζει και ξαναζεί. Και αντιμονούμε να ξεκινήσουμε να πείτε ξανά να μας δείτε.